Γεια σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου «Η Μυστική Βιβλιοθήκη». Σήμερα θα σας παρουσιάσω εγώ, η φίλη μου, Μαρία και η Λιδία, τρομακτικά βιβλία. Γιατί τρομακτικά? Γιατί σήμερα είναι Halloween, μια μέρα που όλα τα πνεύματα και τα φαντάσματα βγαίνουν στον κόσμο και στοιχιώνουν σπίτια ακόμη και ανθρώπους. Το πρώτο βιβλίο είναι οι μάγισσες και Σία. Σε αυτό το βιβλίο λέει για τις μάγισσες, πληροφορίες όπου θα σας χρειαστούν σίγουρα για αυτήν την απόψινή βραδιά, για τα τρόλ, για τους βρικόλακες, για το αγκογκούλα κάτω από το κρεβάτι και για πολλά άλλα τέρατα που ούτε καν τα ξέρω. Το βαθμολογούμε 5 αστέρια. Σε αυτή τη σειρά κυκλοφορούν και άλλα βιβλία, πολλά βιβλία, και είναι για 3 έως 6 χρονών. Το επόμενο βιβλίο είναι το σοφό βιβλίο, όπου μιλάει και αυτό για μάγισσες, 12 μάγισσες συγκεκριμένα, γράφουν μέσα για τα ενδιαφέροντά τους, μάγια, έχουν διάφορες δραστηριότητες και έχει πλάκα. Δηλαδή, κοιτάξτε, πρέπει να αναποδηγυρίσεις το βιβλίο για να βρεις τι λέει. Έχει πολύχρωμες εικόνες και το βαθμολογούμε 5 αστέρια. Έχει σκληρό εξώφυλλο και είναι δύσκολο να σκιστεί. Το επόμενο παραμυθάκι είναι αντικό και ονομάζεται The Teeny Tiny Woman, δηλαδή η μικρή μικροσκοπική γυναίκα. Η μικρή μικροσκοπική γυναίκα προσπαθεί να κοιμηθεί, αλλά ακούει συνέχεια παράξενους θορύβους που την τρομάζουν και δεν μπορεί να κλείσει μάτι. Και βαθμολογούμε 5 αστέρια, γιατί έχει πολύ πλάκα, ωραία εικονογράφηση και το αξίζει. Το επόμενο βιβλίο είναι «Η αδερφή μου, η Κλάρα και τα φαντάσματα». Εσείς φοβάστε τα φαντάσματα? Η Κλάρα και ο αδερφός της πάντως όχι, με τίποτα. Κάθε βράδυ μεταμφιέζονται σαν φαντάσματα και στοιχιώνουν το ίδιο τους στο σπίτι. Το βαθμολογώ με 5 στέλνια. Έχει μεγάλα γράμματα, αρκετά μεγάλα γράμματα, πολύχρωμες εικόνες, αλλά και ασπρόμαυρες. Εσύ, Μαρία, τι θα μας παρουσιάσεις σήμερα? Εγώ θα σας παρουσιάσω το τέρας του Loch Ness. Εμείταν 4 φαντάσματα, όπου είχαν διαβάσει σε μια αγγελία για το τέρας του Loch Ness. Όποιος μπορούσε και το φωτογράφιζε, θα έπαιρνε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Τα φαντάσματα έφυγαν για να το βρουν. Το τέρας του Loch Ness, όταν τους είδε ότι το ψάχναν, κρυβότανε στα βαθιά νερά της γαλάζιας λίμνης. Τα φαντασματάκια ήξεραν τι ώρα έβγαινε το τέρας του Loch Ness και προσπαθούσαν να το φωτογραφίσουν, αλλά το τέρας δεν έβγαινε τη στιγμή που ήθελαν αυτοί. Έβγαινε από ό,τι ήθελε αυτό το τέρας. Με αυτό το βιβλίο το βαθμολογώ με 5 αστέρια. Το άλλο βιβλίο που έχω να σας παρουσιάσω είναι ο μικρός βρικόλακας. Ήταν ο Άντων, ένα μικρό αγοράκι, όπου είχε για φίλο του ένα βρικόλακα, όπου του έλεγε όλα τα μυστικά του. Το πιο μεγάλο μυστικό του ήταν ότι πήγαινε κάθε Παρασκευή στον ψυχίατρο. Ο μικρός βρικόλακας ήταν κάπως έτσι. Και αυτό το βαθμολογώ με 5 αστέρια. Εσύ, Λιδία, τι έχεις να μας παρουσιάσεις για σήμερα? Εγώ θα σας παρουσιάσω 3 παραμυθάκια με πρωταγωνίστρια τη Γουίνι τη Μάγισσα. Το πρώτο παραμύθι είναι το άτοκτο ρομπό, που η Γουίνι η Μάγισσα πάει σε ένα εργαστήριο και φτιάχνει ένα ρομπό. Όταν του δίνει ζωή, το ρομπό, ποιος ξέρει, κάνει αταξίες. Ένα άλλο παραμύθι είναι το στοιχειωμένο σπίτι, που η Γουίνι η Μάγισσα αναρωτιέται πώς γίνεται
καλύτερη σε εμένα, αλλά όταν πηγαίνει στη σχολή παλέτη, δεν την καταδέχονται όπως όλα τα καμπιτσάκια. Στο τέλος όμως, όπου γίνεται μια μεγάλη παράσταση, η βαμπυρίνα μπαλαρίνα βάζει τα δυνατά της και πραγματικά σε αυτή την παράσταση έσκυσε. Και μετά από αυτήν τη νύχτα, όλες οι συμμαθήτριές της την κάνουν παρέα και με το παραπάνω. Το πως προλογούμε 5 αστέρια, γιατί έχει τέλεια εικονογράφηση, σκληρό εξώφυλλο και είναι ό,τι πρέπει. Το επόμενο ονομάζεται γράμματα και εξώρια. Νομίζω το λέει ο τίτλος τι έχει μέσα, έχει πολλά γράμματα και εξώρια. Δηλαδή, μιλάει βασικά για την Άγκαθα Άγκαθα, την οποία τη στέλνουν και στέλνει πολλά γράμματα που μπορείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε. Και είναι γενικότερα πάρα πολύ ωραίο αυτό το παραμύθι. Το βαθμολογώ με 5 αστέρια. Το επόμενο παραμύθι έχει έναν γνωστό ήρωα, πιστεύω. Τον Τζακ Σκέλινγκτον. Ο Τζακ Σκέλινγκτον προσπαθεί να αλλάξει τα Χριστούγεννα. Τα κάνει τρομακτικά και εφιαλτικά για τα μικρά παιδάκια. Και όλα αυτά έγιναν μόνο από μία πόρτα που άλλαξαν τα μυαλά του Τζακ. Το βαθμολογώ με 5 αστέρια, γιατί έχει πολύ ωραία εικονογράφηση και ωραία αφήγηση. Το επόμενο βιβλίο ονομάζεται «Η βιβλιοθήκη των φαντασμάτων». Μιλάει για τρία καλά φαντάσματα τα οποία δανείζονται παραμύθια από μικρά παιδάκια και τα διαβάζουν. Γιατί στη βιβλιοθήκη τους δεν υπάρχει κανένα βιβλίο που μπορούν να το κρατήσουν. Το βαθμολογώ με 5 αστέρια. Έχει πολύ ωραία εικονογράφηση. Πολλές εικόνες βασικά και ωραία γραμματοσύρα, δηλαδή πηγαίνουν από εδώ και από εκεί τα γράμματα, ανοίγει κιόλας το βιβλίο κάποιες φορές. Το τελευταίο βιβλίο της βραδιάς λέγεται «Οι ιστορίες τρόμου». Οι τρομακτικές ιστορίες θα σου φέρνουν έναν τριχύλα. Αν είσαι αρκετά γενναίος να αντιμετωπίσεις τα φαντάσματα, βρικόλακες και ζωντανούς, νεκρούς, τότε πρέπει σίγουρα όταν το διαβάζεις να έχεις ανοιχτό το ποτάκι. Εκτός και αν θες να ζήσεις όλες αυτές τις ιστορίες και στους εφιάλτες σου. Το βαθμολογούμε με 5 αστέρια. Γιατί ήταν πραγματικά πολύ τρομερό και μυστικό. Σωστά δεν λέω. Εμένα ακόμη με τρομάζει στο κοίταγμά του. Έχει πολύ τρομακτικές εικόνες. Ας το ευχαριστώ! Και είναι πολύ τρομακτικό σαν βιβλίο. Γεια σας! Γεια σας! Τα λέμε την επόμενη φορά! Καλό Halloween!